Καλησπέρα στην παρέα. Το νέο project που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι βασικά μετά από αρκετό διάστημα που ασχολούμαι με το αυτοκίνητο και τη βελτίωσή του, αποφάσισα να βάλω ένα πυρόμετρο. Το πυρόμετρο θεωρώ ότι είναι από τα πιο βασικά όργανα του αυτοκίνητου. Πρέπει να υπάρχει σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο που είναι βελτιωμένο σε πρώτο στάδιο, έτσι ώστε να έχεις μια εικόνα το τι γίνεται στο θάλαμο καύσης και να προλάβεις τα χειρότερα. Έκανα την έρευνα αγοράς μου. Στην αρχή έλεγα να προμηθευτώ κάποια όργανα τα οποία κατά βάση όλα στην Κίνα φτιάχνονται, αλλά αυτό που με ενδιέφερε ήταν το όργανο που ήθελα να έχει μπάζερ, δηλαδή εκτός το πυρόμετρο από το να μετράει τη θερμοκρασία, θα ήθελα να μπορώ να του ορίσω εγώ ένα threshold, έτσι ώστε όταν ας πούμε π.χ. φτάσει στους 800-850 βαθμούς να βαράει μια σιρήνα και να έχει ένα λαμπάκι έτσι ώστε να με ειδοποιεί και να κόψω ταχύτητα για να γλιτώσω τα χειρότερα. Είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι σε υψηλές ταχύτητες να κοιτάς το όργανο, όσο καλό και ακριβές να είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία. Μετά την έρευνα αγοράς λοιπόν που έκανα, τα οργανάκια αυτά που είδα, ναι, είναι κινέζικα. Αυτό που είχε βασικά τη λειτουργία που ήθελα ήταν ένα της ProSport, αλλά ένα τόσο σημαντικό όργανο όπως είναι το πυρόμετρο δεν θα ήθελα να ρισκάρω με κάποιο όργανο αμφιβόλου ποιότητας. Εντάξει, τα ProSport μπορεί να είναι σχετικά τίμια, αλλά αποφάσισα τελικά να πάω σε μια πιο καλή λύση, δοκιμασμένη και σίγουρη. Οπότε έψαξα και βρήκα ένα μεταχειρισμένο γνήσιο πυρόμετρο της DeFi, το οποίο είναι, όπως γνωρίζουμε, γιαπωνέζικος ο μηχανισμός του, είναι εξαιρετικά ακριβές, έχει εγγύηση εφόρου ζωής, ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει δεν θα με προδώσει το όργανο σαν όργανο. Αλλά αυτό το όργανο που προμηθεύτηκα δεν είχε μπάζερ. Είναι από τις πρώτες σειρές της DeFi, η Racer, η οποία έχει μόνο τον αισθητήρα θερμοκάπλ μαζί και τίποτα άλλο. Οι πιο καινούργιες σειρές της DeFi συνδέονται σε κάποιο controller και κάνουν διάφορα, έχουν και δυνατότητες μπάζερ κτλ. Εγώ βέβαια δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να δώσω 400 ευρώ για να προμηθευτώ τα καινούργια οργανάκια της DeFi. Βρήκα ένα DeFi γνήσιο σε καλή τιμή και αποφάσισα να προχωρήσω και να φτιάξω εγώ ένα δικό μου project. Στην ουσία το project είναι ότι συνδέουμε το DeFi, το όργανο, στον αισθητήρα θερμοκάπλου που βλέπουμε εδώ αριστερά, έτσι ώστε εννοείται αυτό θα συνδεθεί στο χταπόδι και θα μετράει τη θερμοκρασία καυσαερίων. Παράλληλα όμως, για να ενσωματώσω τη λειτουργία του buzzer που με ενδιέφερε πάρα πολύ, έκανα μια μικρή έρευνα, διάβασα στο ίντερνετ κτλ. Πήρα κάποιες ιδέες και αποφάσισα να φτιάξω ένα project πάνω σε Arduino, χρησιμοποιώντας Arduino controller. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχω φτιάξει ένα πλακετάκι το οποίο έχει το Arduino, έχει ένα buzzer κολλημένο και έχει και έναν αισθητήρα που μετράει θερμότητα στην ουσία. Λοιπόν, αυτό το κύκλωμα συνδέεται σε αυτό εδώ το τροφοδοτικό, το οποίο αυτό το τροφοδοτικό στην ουσία παίρνει τα 12 volts μηχανής και τα μετασχηματίζει σε 9 volt, και από εκεί και πέρα υπάρχει στο κύκλωμά μου ένας ακόμα μετασχηματιστής ο οποίος μετατρέπει την τάση σε 5 volt που δουλεύει το Arduino. Στην ουσία αυτό το κύκλωμα εδώ, αυτό το πλακετάκι είναι προγραμματισμένο όταν μετρήσει θερμοκρασία πάνω από ένα χ threshold του χωρίς εγώ, π.χ. στο συγκεκριμένο παράδειγμα πάνω από τους 80 βαθμούς, αρχίζει να βαράει τον μπάζερ. Και αυτό εννοείται λειτουργεί παράλληλα με το όργανο, γιατί όπως θα δούμε, και τα δύο, τα όργανα, και το όργανο και το πλακετάκι, συνδέονται στον ίδιο αισθητήρα. Αυτός είναι και ο λόγος που έφτιαξα αυτό εδώ το έξτρα τροφοδοτικό, το οποίο στην ουσία παίρνει τα 12 βόλτα από το αυτοκίνητο και τα μετατρέπει σε 9, αλλά είναι στην ουσία, είναι ξεχωριστή τροφοδοσία, δεν μπερδεύεται καθόλου στο κύκλωμα του αυτοκινήτου. Και ο λόγος που επέλεξα να το κάνω αυτό ήταν διότι δεν έβρισκα κάποια άλλη λύση, διότι έχοντας τα δύο όργανα συνδεδεμένα στον ίδιο αισθητήρα,
μου δημιουργήσει πρόβλημα στο όργανο της DeFi. Δηλαδή έκανε περίεργα. Όταν συνδεόντουσαν δηλαδή και τα δύο παίρναν ρεύμα, έπαιρνε ρεύμα το πλακετάκι, έτσι, από το αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα έπαιρνε ρεύμα και το DeFi. Το DeFi έκανε περίεργα. Κουνιόταν η βελόνα, δεν μέτραγε σωστά. Το πλακετάκι δούλευε, το DeFi δεν δούλευε. Οπότε αποφάσισα να φτιάξω αυτό το έξτρα τροφοδοτικό, που στην ουσία παρότι τροφοδοτείται από την ίδια πηγή του αυτοκινήτου, τα 12 volt, στην ουσία δεν έχει καμία ηλεκτρική, να το πω έτσι, δεν έχει καμία ηλεκτρική συμπεριφορά έτσι ώστε να επηρεάζει τη λειτουργία. Είναι δηλαδή στην ουσία να έχω μια έξτρα πηγή που τροφοδοτεί το πλακετάκι μου. Λοιπόν, θα κάνω τώρα ένα demonstration, να δούμε λίγο πώς δουλεύει. Στην ουσία τώρα αυτή τη στιγμή τα έχω συνδέσει όλα στον πάγκο χήμα, δεν τα έχω βάλει στο αυτοκίνητο. Αυτός εδώ ο αισθητήρας είναι αισθητήρας υψηλής ακρίβειας, είναι ποιοτικός αισθητήρας και προτείνω όποιο από τα παιδιά θέλει να βάλει πυρόμετρο να επενδύσει σε έναν πάρα πολύ καλό αισθητήρα, διότι όταν έχεις τον αισθητήρα συνδεδεμένο πάνω στο χταπόδι, αν δεν είναι καλής ποιότητας και για κάποιο λόγο κοπεί, λιώσει κτλ., έφυγε κομμάτι, πέρασε στην τουρμπίνα και τα έκανε όλα μην πω καλύτερα. Θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο, ίσως στο κινητήρα, στην τουρμπίνα, στον καταλήτη, ανάλογα πού θα πάει το θράψιμο. Οπότε καλό είναι να επενδύσουμε σε ένα πολύ ποιοτικό αισθητήρα θερμοκρασίας. Οι καλοί ποιοτικοί αισθητήρες κοστίζουν γύρω στα 80 με 100 ευρώ και έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο, ότι δεν θα κοπεί, δεν θα καεί, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, τα έχω συνδέσει λοιπόν αυτή τη στιγμή όλα πάνω στον πάγκο. Τροφοδοτούνται. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ ένα τροφοδοτικό στην ουσία που είναι για... παίρνει από τα 220 και βγάζει 12 volt. Έχω συνδέσει παράλληλα το τροφοδοτικό μου και το όργανο εδώ πέρα στις συνδέσεις με τα κροκοδυλάκια και τώρα θα κάνουμε ένα τεστ. Θα κάνουμε ένα τεστ να δούμε ότι δουλεύει το πυρόμετρο και ότι δουλεύει και το μπάζερ ταυτόχρονα, που αυτό στην ουσία ήταν που ήθελα να πετύχω από την αρχή και το πέτυχα. Λοιπόν, παίρνω τον αναπτήρα και τώρα θα θερμάνω τον αισθητήρα. Όπως θα ακούσετε, έχει πιάσει ήδη τους 80 βαθμούς και αρχίζει και βαράει τον μπάζερ. Θα το κρατήσω λίγο ακόμα για να δούμε ότι αρχίζει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία στο πυρόμετρο. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 200 βαθμούς. Πάμε για 300. Λοιπόν, σταματάω τώρα και θα δούμε. Ήδη αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία στο πυρόμετρο. Θα δούμε μόλις πέσει κάτω από τους 80 βαθμούς. Αυτό είναι το παράδειγμα που έχω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν μπορώ να πετύχω τώρα βαθμούς 800-900 βαθμούς. Δεν έχω και κάποιο γκαζάκι οτιδήποτε. Αλλά όπως δουλεύει στους 80 θα δουλεύει και στους 800. Απλά θα δούμε ότι μετά από λίγο, αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε στο όργανο, γιατί το όργανο μετράει μέχρι τους 200 βαθμούς, δεν κατεβαίνει πιο κάτω. Η θερμοκρασία σίγουρα κατεβαίνει. Αν είχαμε συνδέσει τώρα και μια οθόνη στη Συριακή, θα μπορούσαμε να παίρνουμε ενδείξεις κατευθείαν από τον αισθητήρα που είναι συνδεμένος πάνω στο Arduino. Είμαστε ακόμα πάνω από τους 80 βαθμούς. Σε λιγάκι θα σταματήσει. Και να το λοιπόν, σταμάτησε. Εντάξει, ο ήχος μπορώ να παίξω λίγο με τις συχνότητες, να μπορέσω να του βάλω κάποιο delay, να το κάνω λίγο διακεκομένα να χτυπάει ή να αλλάξει ο ήχος, αυτό θα το δω στην πορεία. Το προτζεκτάκι είναι πάρα πολύ απλό. Κάποιος ο οποίος δηλαδή έχει βασικά ηλεκτρονικά και διαβάσει λίγο στο ίντερνετ και τα λοιπά, βασικές γνώσεις πληροφορικής, δεν χρειάζεται πολλά. Είναι πολύ εύκολο να προγραμματίσεις ένα Arduino.
στην ουσία σε C πάνω γράφεις, αλλά πάρα πάρα πολύ απλά. Είναι κάτι εύκολο και μπορεί να το κάνει οπωσδήποτε. Τώρα μένει να πάρω την απόφαση να τα βάλω στο αυτοκίνητο, να πάω στον εξατμισά, να δερπίσω τα πόδι, να τα συνδέσω, για να τα δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Όποιος ενδιαφέρεται, είμαι πρόθυμος να το απαντήσω και να βοηθήσω όσο μπορώ. Καλή επιτυχία σε όποιον τολμήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Πάντως, για να κλείσω, θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι ειδικά για το όργανο του πυρομέτρου καλό είναι να επενδύσουμε σε μια επώνυμη μάρκα, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι οι θερμοκρασίες που βλέπουμε στην οθόνη του πυρομέτρου ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν αξίζει να δώσουμε τώρα λίγα ευρώ και να έχουμε πρόβλημα με το αυτοκίνητό μας με ζημιά η οποία θα είναι εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες ευρώ. Καλό βράδυ, καλή επιτυχία σε όλους, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο.